Σήμερα δεν θα κουβεντιάσουμε για εκλογές, ούτε για απολογισμό των εκλογών, έχουμε χρόνο. Είμαι υποχρεωμένος όμως να αναφέρω κάποιες εξελίξεις που έχουμε για έργα στο Δήμο Κορινθίων. Εμείς είμαστε εδώ από τη Δευτέρα, από την άλλη μέρα των εκλογών, όπως είχαμε υποσχεθεί, να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να ολοκληρωθεί το έργο ή το μεγαλύτερο κομμάτι των έργων που είναι σε εξέλιξη σήμερα στο Δήμο Κορινθίων. Χθες υπήρξε μία οικονομική επιτροπή και είναι σημαντικό για να ακούσουν όλοι οι δημότες μας το τι θέματα είχαμε χθες και αποφασίσαμε στη χθεσινή οικονομική επιτροπή, γιατί είναι σημαντικά θέματα. Το πρώτο θέμα ή τα πρώτα θέματα αφορούν συγκροτήσεις επιτροπών για διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη, και όταν λέμε σε εξέλιξη, μέσα στον Ιούνιο, τις επόμενες 5 με 10 ημέρες, είναι αρκετοί διαγωνισμοί και συγκροτήσαμε τις επιτροπές των διαγωνισμών, οι οποίες προκύπτουν βεβαίως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά προκύπτουν μέσα από κλήρωση, μέσα από ένα ηλεκτρονικό σύστημα, μια πλατφόρμα που δεν διαχειρίζεται ο Δήμος, τη διαχειρίζεται το Υπουργείο. Είχαμε λοιπόν επιτροπές για τα εξής έργα που δείχνουν, αν θέλετε, ότι το δημιουργικό μας έργο συνεχίζεται. Οδοποιία Σοφικού, 680.000 ευρώ. Ήταν το πρώτο έργο. Το δεύτερο έργο, επισκευή, συντήρηση αστεροσκοπίου Στεφανίου, προϋπολογισμού μελέτης, 515.000 ευρώ. Διαμόρφωση κημητηρίων, προϋπολογισμού, 230.000 ευρώ. Βρεφονηπιακός σταθμός καινούριο στον Αγιώργη, προϋπολογισμού 1.230.000 ευρώ. Βρεφονηπιακός σταθμός στα Θήκια, προϋπολογισμού 1.010.000. Και βέβαιως το μεγάλο έργο που περιμένει όλη η Αρχαία Κόρινθος, το Δημοτικό Σχολείο στην Αρχαία Κόρινθο, που έχει προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα έργα λοιπόν τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, δηλαδή θα ανοίξουν προσφορές και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν προσωρινοί ανάδοχοι και βέβαια ένας γολγοθάς για να φτάσουμε σε συμβάσεις. Τα έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει μια γραφειοκρατία ατελείωτη, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα έργα ξεκίνησαν, έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το τελευταίο έργο που αφορά το σχολείο έχει από το ΕΣΠΑ. Το πρώτο που αφορά τη Δημοτική Οδοποιία Σοφικού έχει από το ΕΣΠΑ και αυτό. Τα υπόλοιπα όμως, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια μάλλον, είναι από πόρους του Δήμου, γιατί εμείς έχουμε φροντίσει, όταν δεν βρίσκουμε πόρους που θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουμε οποιοδήποτε έργο μικρό ή μεγάλο, επειδή έχουμε μια άρεστη οικονομική κατάσταση, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μικρά και μεγάλα έργα. Άρα λοιπόν, απαντώ και μετά τις εκλογές, ότι εμείς από τη Δευτέρα είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε το έργο μας, είμαστε εδώ και δεν θα σταματήσουμε, όχι με αυτά τα έργα που ήδη έχουν δημοπρατηθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να τους δώσουμε δημοσιότητα, αλλά είμαστε εδώ τους επόμενους 3 μήνες, παρακάτι ημέρες, να δημοπρατήσουμε και άλλα έργα που έχουμε περάσει το τεχνικό πρόγραμμα, τα οποία και αυτά πρέπει να δρομολογηθούν, γιατί θα λύσουν μικρά και μεγάλα προβλήματα. Και βεβαίως θεωρώ ότι και η νέα Δημοτική Αρχή αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι και προς το συμφέρον της, γιατί θα βρει έργα τα οποία θα τα έχουμε ξεκινήσει εμείς, να τα έχουμε ξεκινήσει κάποιους μήνες πιο γρήγορα, γιατί μην ξεχνάτε ότι μετά το Σεπτέμβρη θα υπάρξει ένα διάστημα αρκετό μέχρι να ενημερωθούν για να ξεκινήσουν κάποια έργα, τα οποία και αυτά είναι ενταγμένα στο τεχνικό πρόγραμμα, είναι έργα τα οποία έχουν οριμάσει, έχουν γίνει οι μελέτες, έχουν γίνει οι προετοιμασίες και οι αιδιοτήσεις που είναι απαραίτητες. Τώρα, τα υπόλοιπα θέματα. Υπήρξε μία επικύρωση ενός διαγωνισμού που ήταν για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά ήταν άγωνος και αφορούσε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες που υπάρχουν για τους υπαλλήλους του Δήμου, και εδώ είχαμε μερικώς ολοκλήρωση του διαγωνισμού, γιατί ένα κομμάτι είναι άγωνο, ένα μικρό κομμάτι.
Βεβαίως και είχαμε για τρίτη φορά, έτσι για να ακούνε κάποιοι, τον διαγωνισμό που αφορούσε τον προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού διάκοσμου, το οποίο, ο οποίος και αυτός ο διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε 100%, αλλά έμεινε και εδώ ένα κομμάτι που πάλι είναι άγωνο και θα δούμε πώς θα γίνει η προμήθειά του, αλλά ξεκινήσαμε για εορταστικό φωτισμό να κάνουμε διαγωνισμούς από το 2017, παρακαλώ. Αυτό έτσι για να ακούνε κάποιοι τις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά τους διαγωνισμούς, όσον αφορά το πώς συντάσσονται οι μελέτες, όσον αφορά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή της νομοθεσίας, των προδιαγραφών κτλ. Κτλ. Που μας οδηγούν πολλές φορές σε άγωνους διαγωνισμούς. Επίσης, χθες επικυρώσαμε το πρακτικό για τα ασφάλιστρα κατόπιν διαγωνισμού των οχημάτων του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 35.854, μία ανάθεση για τον ήχο και το φως των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, και εγώ θα κάνω μία αναφορά. Εμείς ξέροντας ότι το καλοκαίρι πρέπει να γίνουν εκδηλώσεις, προετοιμάσαμε και εμείς ως Δήμος, σε συνεργασία με συλλόγους με τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια συνεργαζόμαστε και κάνουμε πολύ όμορφες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και το νομικό πρόσωπο του πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, έχουμε προετοιμάσει και έχουμε συμβασιοποιήσει όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα γίνουν κανονικά οι εκδηλώσεις και ήταν και αυτό, αν θέλετε, ένα κομμάτι που το προετοιμάσαμε με πολύ μεγάλο κόπο σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ξέρετε, ένα μήνα πριν από τις εκλογές δεν μπορεί να γίνει τίποτα και μετά τις εκλογές μέχρι τέλος Αυγούστου πάλι δεν μπορεί να γίνει τίποτα και βεβαίως και ένα μεγάλο διάστημα, πιστεύω, όλο το Σεπτέμβρη, πάλι εκεί, επειδή υπάρχουν οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για επιτροπές, για νομικά πρόσωπα, διοικητικά συμβούλια, και εκεί δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Όλα αυτά όμως τα είχαμε προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο και θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου ή του νομικού προσώπου του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. Επίσης, εγκρίναμε το πρακτικό και έχουμε πλέον προσωρινό ανάδοχο για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στα Εξαμήλια, μιλάμε για την κεντρική πλατεία, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ. Επίσης, χθες είχαμε και προσωρινό ανάδοχο για τη μεταφορά των προδιαλεγμένων, αυτό που στηρίζει την ανακύκλωση, ενός μιας μεταφοράς, μιλάμε για υπηρεσία, συνολικού προϋπολογισμού 223.200 ευρώ, προϋπολογισμός συμπεριβαλλομένου και του ΦΠΑ. Και βεβαίως, τα επόμενα θέματα, εκτός από κάποιους δικηγόρους που πάντα ορίζουμε για τις ανάγκες του Δήμου, υπάρχουν και τρεις αποφάσεις για εξώδικο συμβιβασμό σε συνεργασία με αντίστοιχους ιδιοκτήτες για να τους δώσουμε χρήματα που οφείλει ο Δήμος. Μία διαδικασία που για μας είναι προτεραιότητα και είναι προτεραιότητα και το αποδεικνύουμε και στην πράξη. Έχουμε βάλει για το 2019 1,5 εκατομμύριο ευρώ που αφορά αποζημιώσεις ιδιοκτησιών που πολεοδομούνται, δηλαδή που γίνονται δρόμοι, πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι για σχολεία, για οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά εμείς, επειδή θέλουμε να τελειώσουμε γρήγορα, φέτος είχαμε δεσμεύσει ένα ποσό τεράστιο, 1,5 εκατομμύριο, και για τα επόμενα χρόνια, γιατί θεωρώ ότι αυτή η πολιτική βούληση που έχουμε εμείς πρέπει να συνεχιστεί, από 1 εκατομμύριο κάθε χρόνο για να αποζημιωθούν όλοι, για να ανοίξει και ο τελευταίος δρόμος, να αποδοθεί στο Δήμο και η τελευταία πλατεία, ο τελευταίος κοινόχρηστος χώρος. Και χθες είχαμε τρεις τέτοιες περιπτώσεις, στη συνέχεια πολλών άλλων που έχουν πάρθει αποφάσεων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα πάνω από 600.000 ευρώ χρήματα από το 1,5 εκατομμύριο πλέον έχουν διατεθεί, είναι έτοιμα να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες, και αυτό για άλλη μια φορά το κάνουμε, πρέπει να το τονίσω, επειδή εμείς έχουμε μια άριστη οικονομική κατάσταση, γιατί σε δήμους ακόμα και γειτονικούς αυτές οι διαδικασίες
λόγω ελλείψεως χρημάτων στα ταμεία των αντίστοιχων Δήμων έχουν ανασταλεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω επιγραμματικά κάποιες αναφορές, γιατί ξέρετε, περίπου ένα μήνα δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Σήμερα λοιπόν ο παιδικός σταθμός της Ολυγεία ολοκληρώθηκε και πιστεύω ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν το Σεπτέμβρη, από το Σεπτέμβρη, αν όχι το Σεπτέμβρη, σε ένα-δύο μήνες να ανοίξει και αυτός ο παιδικός σταθμός για να στηρίξει ιδιαίτερα τη λαϊκή οικογένεια, ιδιαίτερα αυτούς που δουλεύουν και οι δύο και όχι μόνο, να στηρίξει την προσπάθεια που κάνουν οι οικογένειες να πάνε τα παιδιά τους παιδικούς σταθμούς και τα παιδιά από την άλλη να έρθουν πιο γρήγορα και με την εκπαίδευση αλλά και με την κοινωνικότητα που είναι απαραίτητη για να διαμορφώσει καλούς χαρακτήρες, έξυπνα παιδιά και καλά παιδιά όπως πρέπει να είναι όλα τα παιδιά της χώρας μας, όλα τα παιδιά του Δήμου Κορινθίων και εμείς συμβάλλουμε αποφασιστικά, είδατε και πριν, με τεράστια έργα που θα γίνουν το προσεχές διάστημα με δύο νέους παιδικούς σταθμούς αλλά και με έναν τρίτο που ουσιαστικά θα λειτουργήσουμε στο Σοφικό και αυτός όπως και στο Γαλατάκι έγιναν με χρήματα από τα ταμεία του Δήμου. Και θα κλείσω με δύο θέματα που αφορούν τη ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ εδώ και περίπου 10 ημέρες έχει μεταφερθεί στο νέο κτίριο της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον υπάλληλοι πλέον, για πρώτη φορά όλοι μαζί σε ένα κτίριο, χωρίς να νοικιάζουμε κανένα κτίριο, σε πολύ καλές εγκαταστάσεις, για πρώτη φορά είναι εκεί υπάλληλοι και η υπηρεσία το προσεχές διάστημα, μέσα σε καλές συνθήκες, πιστεύω ότι θα παράγει πολύ περισσότερο έργο από αυτό που παρήχθη τα προηγούμενα χρόνια. Θα κάνουμε βέβαια και κάποια τυπικά εγκαίνια, να πάρουμε και την ευλογία της Εκκλησίας, για να συνεχιστεί αυτό το δημιουργικό έργο και στα πλαίσια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης. Και βεβαίως να ενημερώσω ότι εδώ και λίγες ημέρες υπάρχει και σύμβαση και θα ξεκινήσουν έργα συνολικού προϋπολογισμού με το ΦΠΑ 840.000 ευρώ που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου να αντικατασταθεί και το τελευταίο μέτρο δικτύου ακατάλληλου και να συνεχθεί και η τελευταία παροχή κατοικίας ή επιχείρησης ή καταστήματος με το νέο δίκτυο που πλέον θα είναι 100% δίκτυο ασφαλές. Είχε κάνει και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Καμπούρη ένα μεγάλο έργο με μεγάλες αντικαταστάσεις ακατάλληλων δικτύων. Τώρα πλέον αυτό θα ολοκληρωθεί και πιστεύω μέσα στο 2019 και η Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου θα έχει ένα σύγχρονο δίκτυο που δεν θα έχει διαρροές, ένα σύγχρονο δίκτυο που σήμερα ήδη τρέχει βέβαια νερό στυμφαλίας κατά αποκλειστικότητα στη Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου, αύριο θα τρέχει μέσα από ένα 100% ασφαλές δίκτυο. Να κάνω μία αναφορά. Και το σημερινό δίκτυο είναι ασφαλές. Οφείλω ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ να τονίσω, το έχει πει και η υπηρεσία, αυτά που ακούγονται για τους σωλήνες αμιάντου είναι για τις εκλογές. Μετά τις εκλογές όλοι ξέρουν ότι όλη η Ευρώπη έχει εκατομμύρια μέτρα σωληνώσεων αμιάντου, η Αθήνα και αυτή μπορεί να έχει και αυτή εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύων αμιάντου στο μεγαλύτερο κομμάτι της έκτασης της Αττικής. Αυτά για κάποιους που λένε διάφορα. Και να κλείσω με κάποια πολύ σημαντική εξέλιξη και βεβαίως να με επιτρέψετε να μην κάνω σήμερα, θα τα πούμε αργότερα, αυτό σχέση με τις εκλογές. Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τις εκλογές είναι άλλη μία άδικη επίθεση που δέχτηκε η σημερινή Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά για τις λεγόμενες δημοπρασίες, τις κλειστές που έγινε, για να γίνουν οι αποκαταστάσεις όλων των προβλημάτων που είχαμε με το Ζορμπά. Σας θυμίζω λοιπόν ότι με δική μας προσπάθεια δεσμεύσαμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 3 εκατομμύρια, κάναμε 3 κλειστούς διαγωνισμούς, ενώ οι άλλοι δήμοι του νομού, να ξέρετε, οι διαγωνισμοί αυτοί έγιναν με εκτόσεις 0%, εμείς πετύχαμε 10, 11 και 12% περίπου εκτόσεις στις 3 αντίστοιχες εργολαβίες. Και πάω λοιπόν στο κομμάτι της πληροφόρησης.
ή μάλλον πριν πάω, σας θυμίζω ότι ακούστηκαν πάρα πολλά και άδικα, άφησαν κάποιοι εχμές εναντίον του Δημάρχου, για σοβαρά θέματα, και εμείς σήμερα είμαστε περήφανοι που δύο από αυτές τις συμβάσεις έρχονται εγκεκριμένες από το Ελεκτικό Συνέδριο, θα ακολουθήσει θεωρώ και η τρίτη, που το Ελεκτικό Συνέδριο είναι δικαστικό σώμα, να ξέρετε, είναι ένα από τα τρία δικαστήρια της χώρας, έλεγξε την νομιμότητα, δεν βρήκε κανένα ψεγάδι, παρόλο, να το πω και αυτό δημόσια, το έχω ξαναπεί κατά τη διάρκεια των εκλογών, κάποιοι όχι μόνο δεν παρακολούθησαν από μακριά, επισκέφτηκαν και μία και δύο και τρεις φορές το Ελεκτικό Συνέδριο και στην Κόρινθο αλλά και στην Αθήνα. Και κατήγγυλαν το Δήμο και έλεγαν, δεν ξέρω τι έλεγαν στις καταγγελίες αυτές τις προφορικές ή ενδεχόμενα και κάποια γραπτή καταγγελία, δεν ξέρω τι έλεγαν, τελικά όμως το Ελεκτικό Συνέδριο μας δικαίωσε, γιατί οι κλειστοί διαγωνισμοί είναι αυτοί που μας πρότεινε το Υπουργείο, είναι μονόδρομος, είναι αυτοί που γίνονται γρήγορα για να μπορέσουμε μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι 29 Αυγούστου, να έχουμε ολοκληρώσει και τις αποκαταστάσεις. Κάποιοι ήθελαν να μείνει τίποτα στο Δήμο Κορινθίων, να μείνουν τα προβλήματα, ιδιαίτερα στα χωριά μας, να υπάρχουν προβλήματα στην πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, έτσι και μόνο για να λένε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τίποτα για αυτές τις αποκαταστάσεις. Εμείς λοιπόν προχωράμε τις επόμενες 5 μέρες. Συμβασιοποίηση για τα δύο αυτά μεγάλα έργα και πιστεύω ότι σε λίγες μέρες, μπορεί και αύριο μεθαύριο, θα έχει έρθει και η άλλη έγκριση, ξέρουμε ότι έχει εγκριθεί και αυτή, και θα κάνουμε τις αποκαταστάσεις και εδώ στη Δημοτική Ενότητα Κορινθίων. Οι δύο εγκρίσεις που έχουμε στα χέρια μας είναι για την Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου και Τενέας και η δεύτερη είναι για τη Δημοτική Ενότητα Σολυγίας και Σαλονικού. Μένει της Κορίνθου που είναι και η μεγαλύτερη, που πιστεύω θα έρθει και αυτή και ουσιαστικά θα είμαστε έτοιμοι και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό. Σε λίγες μόνο μέρες, δεν θα μας μείνουν ούτε καν 40 μέρες, 45, γρήγορα οι εργολάβοι να πέσουν επάνω με πολλά μηχανήματα, με πολύ προσωπικό, να αποκαταστήσουμε και την τελευταία ζημιά. Κάποιοι άλλοι, για άλλη μια φορά, ουσιαστικά ήθελαν να παγιδεύσουν αυτή τη Δημοτική Αρχή, να την οδηγήσουν εκεί που δεν οδηγεί η λογική, να κάνουμε ανοιχτούς διαγωνισμούς που δεν έχουμε συμβασιοποίηση σε λιγότερο χρονικό διάστημα από 6 μήνες, δηλαδή μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, αλλά μετά τον Οκτώβριο δεν θα είχε κανένα νόημα, γιατί τα χρήματα αυτά το Υπουργείο μας τα έδωσε για να τα απορροφήσουμε μέχρι 29 Αυγούστου 2019. Εγώ λυπάμαι για άλλη μια φορά, έχουμε καιρό για αυτά, μπορεί να γίνει και δημόσιο διάλογος και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα τον προκαλέσω εγώ, γιατί θεωρώ ότι δεχτήκαμε άδικη κριτική για πολλά θέματα και εμένα με ενοχλεί η άδικη κριτική που αφορά θέματα ηθικής φύσεως, γιατί όπως έχω πει κατ' επανάληψη, εγώ έχω ένα διάφανο πόθεν έσχες που το δημοσιεύω πάντα στο site του Δήμου. Κάποιοι άλλοι που κατέβηκαν σε εκλογές έχουν την υποχρέωση και αυτοί να το δημοσιεύουν στο site του Δήμου, αλλά δεν το έχουν πράξει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πιστεύω να το κάνουν τα επόμενα χρόνια για να δούμε και εμείς τη δική τους πορεία, όχι μόνο τώρα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, τη δική τους πορεία στη ζωή, το πώς απέκτησαν πολλά περιουσιακά στοιχεία. Εγώ πάντως δεν έχω αποκτήσει τίποτα. Λοιπόν, ότι αυτό το δημιουργικό μας έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Εγώ είμαι από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην πρώτη γραμμή και στο Δήμο και στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης και στις τεχνικές υπηρεσίες πάω κάθε μέρα, αλλά και στους δρόμους να ακούω τον κόσμο, να δω τα προβλήματα, και να δω πώς αυτά θα λυθούν. Και θα κλείσω με κάτι άλλο. Οι εκλογές τελείωσαν. Κάποιοι ας τραβήξουν τα αυτιά σε εργολάβους που είναι σε συνεννόηση να έρθουν να δουλέψουν. Γιατί βλέπετε εδώ η πλατεία είναι πέμπτη μέρα σήμερα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τέσσερις μέρες που δεν γίνονται εργασίες. Κατανοούσαμε τη σκοπιμότητα που είχαν πριν από τις εκλογές. Έχουμε λοιπόν μια εργολαβία τεράστια, 4.600.000 ευρώ προϋπολογισμού, αντί να έχει εκτελεστεί το 50%, έχει εκτελεστεί το 10% και σήμερα δεν δουλέψαμε. Σήμερα πάλι δεν δουλέψανε και αύριο πάλι δεν δουλέψουνε. Κάνω μία πρόβλεψη.
Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα. Πλέον έχουμε μια νέα δημοτική αρχή από το Σεπτέμβρη. Δεν έχουν τίποτα οι πολίτες σήμερα να δέχονται επιπτώσεις προεκλογικές και μετά τις εκλογές, γιατί κάποιοι ήθελαν να μην προχωρήσουν συγκεκριμένα έργα. Είμαι ξεκάθαρος. Σήμερα το λέω και δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα, δεν έχουμε εκλογές μπροστά. Να έρθουν οι εργολάβοι, αυτοί που πήγαιναν καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου οι Κορίνθοι και έλεγαν διάφορα μέσα στην πόλη της Κορίνθου και είχαν μια πρακτική να μην κάνουν σχεδόν τίποτα, να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να μην μπορούν να τους κηρύξουμε εκπτώτους. Δηλαδή αν κάνεις λίγο έργο δεν μπορεί να τους κηρύξεις. Τώρα αυτά δεν πάνε να τα πούμε εδώ στις κάμερες, αλλά και να ξέρετε, το είπα δημόσια στις συγκεντρώσεις μου. Ο ίδιος εργολάβος που μας κατήγγειλε από εδώ και από εκεί ήταν αυτός που μετά από 4,5 μήνες στη Σολυγία, σε ένα έργο κάπου 800.000 ευρώ, δεν έκανε ούτε ένα τετραγωνικό οδοποιίας και τον κηρύξαμε την προηγούμενη Πέμπτη έκτοτο.